Χιγίου. Κύριε Γεωργίου, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Τσουρούλη, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Τώρα, το ερώτημα 24 ώρες μετά είναι αν αυτή η ταλαιπωρία χιλιάδων συμπολιτών μας μπορούσε να αποφευθεί και ήταν είτε θέμα κακού σχεδιασμού είτε θέμα κακής ενημέρωσης. Δυστυχώς δεν μπορούσε να αποφευθεί αυτό το γεγονός. Ήταν ένα ατύχημα το οποίο απέκοψε τις 4 λωρίδες. Χρειάστηκαν υπερπροσπάθειες από τα μέλη της τροχέας. Επί 5 ώρες ήταν επί ποδός, τόσο αυτοί όσο και τα μέλη του Τμήματος Δημοσίων Έργων, οι οποίοι προσπάθησαν να μετακινήσουν πρώτα τις μπάλες σανού, οι οποίες είχαν διαλυθεί και στις 4 λωρίδες. Στη συνέχεια να μετακινηθεί το ρημουλκούμενο όχημα και ακολούθως το ρημουλκό. Όπως καταλαβαίνετε, ήταν πάρα πολύ μεγάλη δουλειά, πάρα πολύ προσπάθεια. Έγιναν υπερπροσπάθειες για να βοηθήσουμε τον κόσμο. Έγιναν παρακάμψεις σε 3 διαφορετικά σημεία. Αλλά δυστυχώς και στον παλιό δρόμο Λευκοσία-Λεμεσού γίνονται έργα και αυτό ήταν το μεγάλο πρόβλημα. Και είχε παρατηρηθεί αυτή η συμφόρηση. Άρα μου λέτε ότι στην ουσία δημιουργήθηκε η τέλεια κρίση με την έννοια του ότι ακόμη και αν θέλατε να δώσετε εναλλακτικές επιλογές, αυτές οι εναλλακτικές επιλογές δεν ήταν στη διάθεσή σας. Αυτό μου λέτε, κύριε Γεωργίου. Ναι, δυστυχώς δεν είχαμε άλλες εναλλακτικές λύσεις. Η μόνη εναλλακτική λύση ήταν να γίνουν παρακάμψεις προς τον παλαιό δρόμο. Κάναμε τις παρακάμψεις αυτές, αλλά στον παλαιό δρόμο, στο ύψος της Μονής, γίνονταν έργα και πάλι υπήρχε κυκλοφοριακή συμφόρηση. Για τη μετακίνηση των ρουμουλκών δεν ήταν κάτι που αφορούσε μόνο την αστυνομία. Έπρεπε να εμπλακούν και άλλες υπηρεσίες. Τώρα, μισό λεπτάκι, γιατί είναι 2 παραμέτροι. Αν πάμε λοιπόν στην παράμετρο της αντιμετώπισης του συγκεκριμένου περιστατικού, που ευτυχώς, το υπογραμμίζω αυτό γιατί και αυτό έχει τη σημασία του, δεν είχαμε κάτι το ιδιαίτερα σοβαρό ό,τι αφορά τις ανθρώπινες ζωές. Έτσι, συζητάμε για ταλαιπωρία σήμερα ευτυχώς. Αλλά χρειάζονται 5 ώρες και η αίσθηση και η εικόνα που έχετε είναι ότι αυτές οι 5 ώρες δεν θα μπορούσαν να είναι 2, δεν θα μπορούσαν να είναι 3, δεν θα μπορούσε να είναι 4, έπρεπε να είναι 5 γιατί και οι 5 ήταν ωφέλιμες προκειμένου να καθαριστεί το δόστρωμα και να επιστρέψει στους οδηγούς. Κύριε Τσουρούλη, όπως σας έχω εξηγήσει, είχε ανατραπεί τόσο το ρημουλκό όσο το ρημουλκούμενο και όλο το φορτίο είχε σκορπιστεί και στις 4 λωρίδες. Είχαν διαλυθεί οι μπάλες σάλου. Ναι. Άρα έπρεπε να μαζευτούν όλες οι μπάλες σάλου, να φορτωθούν σε άλλα φορτηγά, ακολούθως να μετακινηθεί το ρημουλκό, να σηκωθεί πάνω. Έπρεπε να φέρουμε ειδικά φόρκλιφτ για να τα ανασηκώσουμε, να σηκώσουμε το ρημουλκό, να τα φορτώσουμε και να τα μετακινήσουμε. Δεν καθυστερήσαμε καθόλου. Για να φανταστείτε ότι στη σκηνή μεταβήκαμε στα 3 λεπτά. Η πληροφόρηση που έχω, κύριε Γεωργίου, επαληθεύει αυτό που μου λέτε, ότι υπήρχαν αστυνομικοί από την πρώτη στιγμή. Αυτό που ίσως σηκώνει μια κάποια κουβέντα είναι η συνεννόηση μεταξύ των αρμοδίων τμήματων που ενεπλάκησαν. Δηλαδή την ώρα που έπρεπε να μπει μια άλλη υπηρεσία, ήθελε το χρόνο της για να μπει. Εντάξει, δεν ήταν βασικά κυβερνητικές υπηρεσίες αυτές που είχαμε καλέσει. Ήταν ιδιώτες. Έπρεπε να βρούμε τους ιδιώτες να φέρουν τα φορτηγά, να φέρουν τα περενοφόρα, να φέρουν εργάτες για να γίνει όλη αυτή η εργασία, να μαζευτούν τα σανά στους δρόμους, να μαζευτούν τα εξαρτήματα τα οποία είχαν διαλυθεί στους δρόμους. Αυτό είναι ένα σενάριο που το δοκιμάζεται κιόλας σε μια άσκηση, κύριε Γεωργίου. Δοκιμάζεται αυτό ως τροχέα, ειδικά στον αυτοκινητόδρομο, μια ανατροπή ενός βαρέου οχήματος και άρα υπάρχει μια ετοιμότητα να χειριστείτε τέτοια περιστατικά ή χθες ήταν κάτι πρωτόγνωρο αυτό που συνέβηκε? Χθες, για να πούμε την αλήθεια, ήταν κάτι το πρωτόγνωρο, διότι υπήρχε πάρα πολύ πυκνή κίνηση. Ήταν κάτι το πρωτοφανές. Από το πρωί στις 9 η ώρα είμαστε στους δρόμους και όλος ο κόσμος μετέβαινε στις παράλληλες περιοχές. Μετά, ακολούθως από τις 3 η ώρα, άρχισε η επιστροφή. Είχαμε τοποθετήσει τους αστυνομικούς σε διάφορα σημεία στους αυτοκινητόδρομους, αλλά δυστυχώς δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι περισσότερο. Μακάρι να μπορούσαμε να κάνουμε κάτι περισσότερο. Δεν μου λέτε, ο σχεδιασμός των έργων στον παλαιό δρόμο θα μπορούσε να αναστέλλετε τα Σαββατοκυρίακα ώστε να υπάρχει στη διάθεσή σας, ειδικά αυτές τις μέρες που παρατηρείτε η συμφόρηση που περιγράφετε, για να έχετε και μια άλλη εναλλακτική? Δηλαδή ας το κάνουν τις καθημερινές και μάλιστα τις βραδινές ώρες. Είναι ανάγκη να γίνεται Σαββατοκυρίακο το κλείσιμο του δρόμου? Είναι κάτι που δεν αφορά την αστυνομία, αλλά το έχουμε συζητήσει τώρα μετά από αυτό το περιστατικό. Έχουμε ζητήσει από τα δημόσια έργα να λάβουμε όλα τα δέοντα μέτρα για να μην επαναληφθεί αυτό το γεγονός που συνέβη και χθες την Κυριακή. Μάλιστα.
Θέλετε να μου πείτε και μια κουβέντα για τους οδηγούς και τη συμπεριφορά τους, γιατί θέλω να μιλήσουμε και για την ευθύνη όλων ημών και όχι μόνο την ευθύνη των αρχών. Σίγουρα πρέπει να πούμε ότι στη λωρίδα ασφαλείας δεν πρέπει κανένας να οδηγά το όχημά του. Η λωρίδα ασφαλείας πρέπει να παραμένει ελεύθερη για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από πυροσβεστικά, από ασθενοφόρα. Και σε αυτή τη λωρίδα συναντήσαμε τρομερά προβλήματα χθες για να την απελευθερώσουμε, για να έρθουν στη σκηνή τα πυροσβεστικά οχήματα, τα περενοφόρα και τα άλλα τα φορτηγά που χρειαστήκαν για τη μεταφορά του ρημουλκού. Πρέπει να πούμε ακόμη να δείξει... τη χρησιμοποιούν ορισμένοι που θεωρούν εξυπνάδα το να προσπεράσουν συμπολίτες τους και να κερδίσουν 5, 6, 10 λεπτά για να πάνε στον προορισμό τους. Σίγουρα. Αυτό ήταν ένα μεγάλο λάθος χθες που συνέβηκε και δεν πρέπει να επαναλαμβάνεται. Σίγουρα να πούμε ότι όλοι οι οδηγοί επέδειξαν η περισσότερη υπομονή, δεν ήταν συνεργάσιμοι με την αστυνομία. Κάποιοι όμως είχαν ξεφύγει, εντάξει, όμως ήταν δικαιολογημένα, ήταν 5 ώρες η καθυστέρηση στον δρόμο αυτό. Μάλιστα. Η ενημέρωση που είχαν οι πολίτες μας από την αστυνομία ήταν επαρκής. Δηλαδή ξέρανε τι θα συναντήσουν όσοι ξεκινούσαν από τα σπίτια τους εκείνη την ώρα. Ή θα μπορούσε να υπάρξει ένα μήνυμα, ξέρετε, μην κάνετε αν μπορείτε αυτή τη διαδρομή τώρα, κάντε την σε μία ώρα για να αποσυμφορηθεί λίγο η κατάσταση. Σίγουρα, εμείς κύριε Τσιρουλή, από την πρώτη στιγμή είχαμε ενημερώσει το γραφείο τύπου και το γραφείο τύπου ενημέρωσε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δυστυχώς δεν έχουμε αυτήν την τεχνολογία να στέλνετε ένα SMS στα τηλέφωνα, να βγαίνει ένα SMS στο ραδιόφωνο για να ενημερώνεται ο κόσμος ανά πάσα στιγμή τι συμβαίνει στον αυτοκινητόδρομο. Είναι μια τεχνολογία την οποία έχουμε σκεφτεί και σίγουρα στο προσεχές μέλλον θα την εφαρμόσουμε σαν αστυνομία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κύριε Γεωργίου. Ευχαριστώ. Και εγώ. Τώρα, περαιτέρω ασφαλιστικές δικλείδες στο επενδυτικό πρόγραμμα.